Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Μόλις έβαλα να φάω το πρωινό μου. Μόλις ξύπνησε ο μπεμπίνος πάλι. Εγώ καθόμουν εδώ πέρα με την κλειδία και παίζαμε. Τώρα θα πάω μέσα στο μπέμπι και έχω να κάνω μετά και αρκετές δουλίτσες. Εδώ πέρα τρώμε. Εν τω μεταξύ πάλι καλά μου θυμίσατε πώς μπαίνει αυτό εδώ μέσα. Γιατί το είχα ξεχάσει τελείως ότι υπάρχει αυτό το καπάκι από πάνω που μπαίνει και μετά μπαίνει αυτό για να μην κουνιέται μέσα και να κάνει βόλτες. Οπότε πάλι καλά μου το θυμίσατε. Έχετε πολλές αυτό το μπιμπερό. Εμείς τα είχαμε στη Λιδία που είχε κολικούς. Εδώ βέβαια σας έχω πει δεν έχει κολικούς και ο παιδίατρός μας μας είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει. Γιατί συνήθως κάνουν από την αρχή. Η Λιδία μας είχε κολικούς από την πρώτη μέρα. Σιγά σιγά, μην είσαι ελέμαρκος. Μας είχαν βοηθήσει πάρα πολύ αυτά. Έχω και άλλα μπιμπερό. Αλλά λέω αφού τα έχω, ας του δίνω και από αυτό. Σιγά μην είσαι ελέμαρκος. Τελείωσα με αρκετές από τις δουλειές που είχα να κάνω. Πλυντήρια δεν έχω βάλει ακόμα, ούτε του μπέμπι δεν έχει συμπληρωθεί. Ούτε δικά μας. Πλυντήρια λοιπόν αύριο. Και έκλεινα και τα πιατάκια. Χθες είναι η αλήθεια Κυριακή. Έκατσα λίγο και τα άφησα όλα στην άκρη. Δεν έκανα σχεδόν τίποτα από δουλειές. Απολαύσαμε τη μέρα με τον Ανέστη και όλα αυτά. Και παρόλα αυτά δεν ξέρω πώς κατάφερα και κουράστηκα. Τέλος πάντων, το απόγευμα, μετά τις 7 βασικά, έβαλα και τη Λιδία για ύπνο. Κάπου 8 να ήταν, μαξ. Και με πήρε και εμένα ο ύπνος χθες το βράδυ και είχα πει στον Ανέστη κάτσε έξω να κοιμήσω και τη Λίδια και θα έρθω κι εγώ. Και τελικά μου πήρε ο ύπνος και ρίχνει μέσα ο Ανέστης και μου λέει κοιμήθηκες. Και μετά όταν ήρθε και μου το είπε έμεινε κάνα μισάωρο μέχρι το μπέμπι να ξυπνήσει. Οπότε βγήκα λίγο έξω έτσι ένα μισάωράκι και μετά αφού τον τάισα, βασικά τον τάισα ο Ανέστη στο μπέμπι, έκατσα εγώ άντλησα να γλιτώσουμε έτσι λίγο χρόνο, τον άλλαξε. Είχα τελειώσει κι εγώ με την άντληση, τον βάλαμε πάλι ύπνο και κοιμηθήκαμε παιδιά γιατί νίσταζα πάρα πολύ. Ήθελα να δω και αγώνα μαζί του. Είχε χθες αγώνα, αλλά έκατσα και τον είδε μόνο στο φόβο, εγώ κοιμήθηκα. Και το βράδυ, στη μία που είχε ξυπνήσει πάλι ο μπέμπης, του είχα δώσει το γαλατάκι που είχα αντλήσει. Και μετά πήγα και πήρα στις 4, σε στιγμία δεν άντλησα άλλο, στις 4 πήρα αυτό που είχα στο ψυγείο και του έδωσα, το ζέστανα στο θερμαντήρα και του το έδωσα και ξανά άντλησα 4 η ώρα για να έχει για τις 7 που ξανά έφαγε. Γενικά νίσταζα πάρα πολύ χθες, γενικά τα βράδια είμαι μετά στις 7, ας πούμε, είμαι, δεν ξέρω, σβήνω, θέλω απλά να ξαπλώσω και να μην κάνω τίποτα άλλο. Αλλά όλη την υπόλοιπη μέρα έχω full ενέργεια να κάνω ό,τι θες, πραγματικά ό,τι θες. Αλλά μετά από κάποια φάση είμαι έτσι, απλά άφησέ με και θα κοιμηθώ ποια ώρες ατελείωτες, αλλά δεν γίνεται και φυλάω και δυνάμεις για τον μπέμπι που κάνει τα ξυπνήματά του μέσα στη νύχτα, το ξενύχτη και όλα αυτά. Ναι, τέλος πάντων, λοιπόν. Τελείωσα τώρα μου ό,τι δουλίτσες είχα να κάνω γύρω-γύρω και μου έχει μείνει μόνο μαγείρεμα. Και μου έχει μείνει να φτιάξω και την ντουλάπα μου. Πρέπει να φτιάξω την ντουλάπα μου όπως και δίποτε. Να δώσω ότι είναι της εγκυμοσύνης και εγώ που μου είχαν δώσει και εμένα να το χαρίσω. Ή τώρα κολυμπάω της εγκυμοσύνης, τα παντελόνια ας πούμε. Κάτι έτσι ψηλό κολάν ανοιχτά λίγο που είχαν ανοίξει από την εγκυμοσύνη και αυτά να τα πετάξω. Και γενικά να κάνω ένα ξεκαθάρισμα λίγο, τα πολύ χειμωνιάτικα να τα βάλω στην άκρη, να κρατήσω αυτά που έχει τώρα ο καιρός. Καλά τα καλοκαιρινά θα τα κατεβάσουμε Μάιο ας πούμε. Τώρα έχουμε ακόμα για τα καλοκαιρινά, αλλά να φτιάξω λίγο την ντουλάπα μου γιατί γίνεται χαμός πραγματικά. Έτοιμη και η ντουλάπα μου, τα έκανα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Λοιπόν, πέρασε η ώρα, έφαγα τώρα μια μπανάνα για την πείνασα. Άντλησα και όταν αντλώ μετά πεινάω και θέλω να φάω συνέχεια. Και τώρα μαγειρεύω, κάνω το φαγάκι μας για το μεσημέρι, οπότε θα σας δείξω. Το φαγάκι μας εδώ πέρα, έχω κόψει τις πατάτες, έχω βάλει τα μπαχαρικά και ό,τι άλλο, λαδάκι, κρεμμυδάκι. Έχω και τις μπριζόλες δίπλα στο πυρέξ και αυτές με μπαχαρικά, λαδάκι κτλ. Όταν γίνανε οι πατάτες, έβαλα λεμόνια, 2 λεμόνια, τα έστυψα.
έριξα νεράκι και μουστάρδα, τα ανακάτεψα πάρα πολύ καλά και το έριξα πάνω από τις πατάτες που ήταν ήδη έτοιμες, όπως σας λέω. Απλά μετά το βάλα στο φούρνο για κάνα τέταρτο ακόμα, έτσι να πάρουν λίγο χρώμα. Και οι μπριζόλες ήταν και αυτές έτοιμες και οι πατάτες εδώ πέρα έχουν πάρει το χρωματάκι τους και πανέτοιμο το φαγητό μας. Γίνανε στη γάστρια πατάτες και γίνανε τέλειες. Άλλαξα μπεμπίνο και ρουχαλάκια και τέτοια. Έχει λόξιγκα τώρα. Λοιπόν, ήρθα ανέστης, αλλά έφυγε αμέσως. Πήρε τα κλειδιά του αυτοκίνητου και έφυγε. Πάει Spindex και ACS, νομίζω, να πάρει ένα δικό του δέμα. Και ήρθε και ένα δικό μου δηματάκι. Θα σας το δείξω ή σήμερα ή αύριο, μάλλον αύριο. Να έχω έτσι λίγο χρόνο να σας το δείξω. Με ένα σετάκι ρούχα που πήρα που μου αρέσει πάρα πολύ και ανυπομονώ να το δω και εγώ. Θα το ανοίξω λογικά να το δω. Και όταν βρω χρόνο αύριο θα σας το δείξω και εσάς. Μετά θα κάτσουμε να φάμε. Το φαγάκι μας σας το έδειξα. Καλημέρα, καλημέρα. Σας μιλάω λίγο αργούτσικα σήμερα. Είναι 11 η ώρα. Τώρα σε μια ωρίτσα το πολύ είναι να φάει ο μπέμπις. Και να κάνω τη ρουτίνα την κλασική. Και ως τώρα κάναμε με τη Λιδία, ζωγραφίζαμε, κάναμε σκεδιάκια με τις πλαστελίνες. Γενικά καθόμασταν και παίζαμε με τα παιχνίδια και όλα αυτά. Και ο καιρός, ρε παιδιά, που είναι έτσι και δεν μ' αρέσει. Και δεν βρέχει, δεν κάνει τέτοιο, αλλά έχει τη συννεφιά, τη χαζή τη συννεφιά, που ναι, επηρεάζεται λίγο η ψυχολογία από τον καιρό αυτό. Και ανυπομονείς για αυτόν τον ήλιο που θα σε ξανακάνει να ξαναχαρείς. Λοιπόν, αυτά που λέτε. Αν και μια βροχούλα να ρίχνει τώρα ό,τι πρέπει θα ήταν, γιατί την έχει που την έχει τη συννεφιά. Να ρίξει μια βροχούλα, ό,τι να είναι. Χθες τελικά δεν πήγε ο Ανέστης, βασικά πήγε στη Spindex, αλλά δεν του το δώσανε γιατί δεν ήταν εκεί το δέμα, δεν είχαν προλάβει να το γυρίσουν πίσω, επιστροφή στο κατάστημα. Και θα πάω να το πάρει σήμερα και θα σας το δείξω μετά το ωραίο σετάκι που έχω αγοράσει. Και πρόσεχε με το αυτοκινητάκι μέσα στο σπίτι, πρόσεχε μην πέσει. Και που λέτε, ναι, πήρε μόνο το δικό του το δέμα εχθές που είχε πάρει κάτι για το αυτοκίνητο, κλασικά. Και ναι, αυτά που λέτε. Εν τω μεταξύ το σετάκι αυτό είναι έτσι ανοιξιάτικο, καλό, ωραίο, με ωραίο χρώμα και έχει αυτόν τον καιρό σήμερα. Λοιπόν, μόλις θέσω τον μπέμπι, θα κάτσω να αντλήσω τώρα και τα λοιπά. Και έφτιαξα και τα μαλάκια μου πριν, τα έλουσα. Δεν τα πάτησα με το πιστολάκι, δεν τα έκανα τίποτα. Λοιπόν, θα κοιμήσω τώρα μπεμπίνο και θα αντλήσω. Και μετά θα βάλω και τη Λιδία για ύπνο και θα έρθω να σας μιλήσω. Γιατί ο Νέστης έφυγε, πήγε για δουλειά πάλι το απόγευμα τώρα. Και θα έρθει βράδυ και η μαμά, εγώ δηλαδή, θα είμαι όλη μέρα μόνη μου στο σπίτι. Είμαι όλη μέρα μόνη μου στο σπίτι. Και θα έρθει βράδυ και πρέπει να κάνω υπομονή με τα δύο τα ζούνια. Οπότε θα βάλω και τη Λιδία νωρίς για ύπνο. Ούτως ή άλλως τη βάζουμε νωρίς, αλλά θα τη βάλω μόνη μου τώρα νωρίς πάλι. Ευτυχώς τα έχω κοιμήσει και τα δύο πολλές φορές. Πολλές φορές. Μέσα στις 15 μέρες που έχουμε τον μπέμπι, έχω κοιμήσει κάνα 4-5 φορές μόνη μου και τα δύο τα ζούνια. Οπότε είμαι προετοιμασμένη. Μόλις κοίμησα και τα δύο τα ζουζούνια, αλλά η αλήθεια είναι πως τώρα δεν έχω καμία όρεξη να κάτσω να δείξω το σετ και όλα αυτά και να το φορέσω, να το δοκιμάσω, να σας το δείξω. Οπότε δεν υπάρχει ελπίδα. Σας έχω πει τα απογεύματα, είμαι μετά, δεν έχω δυνάμεις, δεν έχω τίποτα. Και θέλω μόνο απλά να κάτσω και αυτά, και τώρα δεν έχω και βοήθεια τον Ανέστη, οπότε καταλαβαίνετε. Και απλά νιστάζω και θέλω να πάω για ύπνο, αλλά άμα κοιμηθώ από τώρα, τέλος πάντων, και θέλω να έρθει και ο Ανέστης, θα τον δω λίγο. Λοιπόν, οπότε θα σας το δείξω αύριο, θα το πλύνω το πρωί. Θα το φορέσω ούτως ή άλλως αύριο. Θα βάλω ένα πλυντήριο νωρίς-νωρίς να στεγνώσει. Και θα το φορέσω το απόγευμα που θα βγούμε. Λογικά αύριο θα βγούμε. Έτσι έχουμε ψηλοκανονίσει. Αν τελικά δεν πάμε,
Έχουμε κανονίσει σε παιδότοπο, αλλά αν αλλάξει, λέμε τώρα κάτι, καιρό, οτιδήποτε άλλο. Θα το φορέσω απλά να το δείτε κάπου και το μεσημεράκι. Αυτά. Εγώ το έχω δει και θα σας πω εντυπώσεις αύριο κτλ. Αυτά. Έτσι έχει η κατάσταση. Σας είπα το απογεύμα ότι δεν είμαι στα καλά μου. Μιστάζω. Είμαι πολύ κουρασμένη από όλη την υπόλοιπη μέρα. Επίσης, ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να κάνουμε ένα βιντεάκι. Να κάνω ένα βιντεάκι να δείτε. Με τη γέννα μου. Μπορεί να σας πήρα μαζί μου στο νοσοκομείο να σας έδειξα κάποια πράγματα. Αλλά δεν σας είπα κάποια άλλα πράγματα, ας πούμε. Δεν σας το περιέγραψα έτσι. Δεν ξέρω, θέλετε να το κάνω ένα story time όλο αυτό. Το τι έγινε, γιατί γίνανε και έτσι δύο σκηνικά, ας πούμε, που δεν σας τα είπα. Δεν ξέρω, θέλετε να κάνω ένα 2-3 πραγματάκια, ναι, δεν σας τα είπα. Θέλετε να κάνω ένα story time όλο αυτό, ένα βιντεάκι, να κάτσω να σου πω όλη την εμπειρία της γέννας μου, τι έγινε από την ώρα που πήγαμε νοσοκομείο μέχρι την ώρα που φύγαμε, ούτε να μιλήσω δεν μπορώ από την ίστα. Τέλος πάντων, θέλετε να κάτσω να σας τα πω όλα αυτά. Πείτε μου αν είναι να το κάνω ένα βιντεάκι. Παιδιά, καλημέρα. Έκατσα μπρούμητα. Είπα να το δοκιμάσω αν μπορώ. Μετά από 9 μήνες από την εγκυμοσύνη, γιατί την πρώτη στιγμή σταμάτησα να είμαι μπρούμητα, δεν ξέρω, φοβόμουν. Ενώ μπορείς μέχρι το πρώτο τρίμηνο, ρε παιδί μου, μέχρι να αρχίσει να φουσκώνει και λίτσα κτλ. Και έκατσα τώρα μπρούμητα και ξέρετε πώς μου φαίνεται, μαγικά. Αρχίζω να κοιμάμαι και έτσι σε λίγο καιρό, τώρα φοβάμαι ακόμα, λόγω της κεσαρικής, αλλά εντάξει. Απόλαυση να κάθεσαι έτσι, ξεπιάνουν τη μέση, ξεπιάνονται όλα. Λοιπόν, ο Μπέπης ξεκίνησε να κάθεται κάποια 3 ώρα ξύπνιος μέσα στην μέρα. 2 ώρα, 3 ώρα. Τώρα έχει σηκωθεί από τις 7 η ώρα, 7 και 20, και είναι τώρα 10 παρά 20. Ναι, σε λίγο δηλαδή, σε λίγα λεπτά, 10 και κάτι, θα κλείσει σχεδόν 3 ώρο ξύπνιος. Από τις 7 και 20 ως 10 και 20 πες, θα είναι 3 ώρο ξύπνιος. Και το είχε κάνει και χθες το απόγευμα αυτό. Οπότε ξεκινάνε τα ωραία από εδώ και πέρα, που δεν θα έχω χρόνο για τίποτα. Γιατί τώρα εντάξει κοιμότανε, όλα καλά, όλα ωραία. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω, όταν μαγειρεύω θα τον παίρνω έξω, όταν είναι ξύπνιος λογικά, στο relax, σε κάτι, για να γλιτώνω κι εγώ χρόνο και να είναι κι αυτός ξύπνιος. Εν τω μεταξύ αγχώθηκα λίγο, μπερδεύτηκα με αυτό με το ΕΣΠΑ, με τις αιτήσεις, γιατί θέλουμε να πάμε παιδικό τηλεδιαθέτως. Ξέρετε, εγώ δεν ήθελα και τη στιγμή που δεν ήθελα, τέλος. Ήθελα το παιδάκι μου στο σπίτι. Αλλά είχα πει τώρα μια χρονιά να πάει. Και του χρόνου μετά νήπιο, προνήπιο νήπιο και μια χαρά. Αλλά να προσαρμοστεί ένα χρόνο, να δει πώς είναι και τα λοιπά, να πάει μια χρονιά παιδικό. Και που λέτε, αγχώθηκα λίγο με τις αιτήσεις πότε ήτανε, αλλά αν δεν κάνω λάθος πείτε μου κι εσείς, από ό,τι καταλάβαμε είναι Μάιο μέχρι Ιούλιο οι αιτήσεις για τους παιδικούς. Αν κάνω λάθος πείτε μου, να ξέρω, αν και νομίζω έτσι διαβάσαμε. Οπότε μια χαρά, δεν ξέρω γιατί με έπιασε από τώρα και αγχώθηκα, νομίζω ότι γίνονται πολύ πιο νωρίτερα. Λοιπόν, αυτά, καλημέρα. Ο καιρός είναι χάλια. Είναι φιασμένος, αλλά εμείς θα πάμε παιδό το πω σήμερα τώρα. Θα δείξει. Ελπίζω να μην πάμε με μπόρα, με πολύ μεγάλη βροχή και να απλά μείνει σε συννεφιά ο καιρός. Λοιπόν, θα κάτσω να κάνω τα μαλλιά μου γιατί σε ένα μισάωρο το πολύ θα ξυπνήσω μπέμπης, οπότε πρέπει να ετοιμαστώ κι εγώ γιατί σε λίγο, οπότε θα πάει 5. Δεν το καταλάβω. Και θα βγω στο τέλος έτσι σαν την τρελή, όπως να είναι. Πριν εντωμεταξύ έκανα άντληση και έβγαλα 200 ml συνολικά. Ο Μπέμπης Max τρώει 90, οπότε τα 100 ml τα άφησα για να τα φάει και τα άλλα 100 ml τα βάλα ψυγείο για μετά, για τον παιδότοπο, να μην πάρω μαζί μου φόρμουλα, να πάρω το αντλημένο. Αυτά, οπότε είμαστε ok και με το γαλατάκι. Έχω αρχίσει και έχω πολύ παραγωγή, πάρα πολύ. Οπότε μια χαρά, πάει πάρα πολύ καλά ο θυλασμός και όλο αυτό. Λοιπόν, φτιάχνω μαλάκι και σας ξαναμιλάω σε λίγο. Και μέσα σε 8 λεπτάκια έτοιμο το μαλάκι και δεν τα πάτησα και πάρα πολύ, γιατί εντάξει δεν θέλω να τα καταστρέψω τελείως. Έρχεται και μια αλλαγή σε λίγο καιρό, να τα ανοίξουμε, το
χρωματάκι, μην τα καταστρέψω. Λοιπόν, τα έκανα με αυτό εδώ. 2-3 φορές την κάθε τούφα. Θυμάστε αυτό, τα Lidl το είχα πάρει όσοι το θυμάστε. Το είχα ξεχασμένο, το είχα στην άκρη, δεν το χρησιμοποιούσα. Και λέω χρησιμοποίησέ το. Γιατί απλά το χτενίζει το μαλάκι σου και στο κάνει έτσι. Που εμένα τώρα ήταν πολύ χάλια, γιατί το είχα συνέχεια πιασμένο πάνω. Ναι, μεν λουσμένο. Χθες λούστηκα, ποτέ λούστηκα. Απλά δεν το είχα φορμάρει καθόλου. Τώρα λιγάκι έτσι. Να πάρει έτσι μια φορμίτσα και μια χαρά έχουμε ωραίο μαλάκι να βγούμε. Το χρώμα θέλει φτιάξουμε, αλλά σας είπα δεν το κάνω τίποτα. Για να το φτιάξω σε λίγο καιρό να αλλάξω χρωματάκι στα μαλλιά. Λοιπόν, τώρα ξύπνησε ο μπιμπίνος, μόλις άκουσα το πρώτο κιχ, οπότε σε λίγο θα πάω μέσα. Η μπλουζίτσα από το σετ που πήρα είναι αυτή εδώ πέρα. Η μπλουζίτσα είναι πάρα πολύ ωραία. Το είχα πάρει ένα κιτρινάκι σετ, αυτή την μπλουζίτσα. Και είχα πάρει και ένα παντελόνι φόρμας, το οποίο είναι σετ, ήταν από μόνο το σετ αυτό. Ναι, από μια σελίδα στο Instagram. Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα λίγο διαφορετικό. Η μπλουζίτσα είναι ok. Με ένα άσπρο σουτιέν, ας πούμε, από μέσα, δεν διαφανίζει. Το παντελόνι πάλι διαφανίζει. Αυτά είναι σε φάση one size όλα, τύπου. Αλλά σου λέει κάνει μέχρι 6XL, ας πούμε. Όντως μου κάνει και η μπλούζα και έχει και φάρδος, ας πούμε πάρα πολύ φάρδος ακόμη. Και το παντελόνι επίσης το ίδιο και έχει ακόμα φάρδος. Αλλά καταρχήν μου μοιάζει λίγο διαφορετικό παρόλο που είναι σετ σαν χρώμα, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Και που λέτε, ενώ φαίνεται πάρα πολύ ωραία και τα λοιπά και ανοίγει σας λέω πάρα πολύ. Ήθελα να πάρω και για εσάς δώρο ένα τέτοιο σετ, να σας έκανα για giveaway για τους 10.000 που σας είπα ένα σετάκι και πήρα σε μένα το κιτρινάκι να το δω αν είναι καλό και λέω άμα είναι καλό θα τους πάρω και για εσάς ένα σετ τέτοιο, αλλά παιδιά είναι διάφανο, φόρεσε από μέσα και ένα κολάν μαύρο κοντό για να δω αν σώζει την κατάσταση, αλλά δεν σώζει την κατάσταση και φαίνεται μέχρι και αυτό εδώ ας πούμε που έχει το ετικετάκι. Αυτό το χαρτάκι φαίνεται, δηλαδή μένει έτσι πάνω στο δέρμα και φαίνεται, δεν ξέρω πώς να σου το πω, πώς να σου το περιγράψω, οπότε δεν είναι για να το φορέσεις. Με μια μακριά ζακέτα δεμένη στη τέτοια, στη μέση, ή με μια μακριά, πολύ μακριά μπλούζα, αλλά αυτό είναι φόρμα πόσο μακριά να βάλεις και δεν είναι και στενή κάτω, είναι η φόρμα έτσι, είναι ανοιχτή κάτω. Οπότε, παιδιά, λίγο απογοήτευση. Θα βρω τρόπους να τη φορέσω. Αλλά δεν είναι για να σας κάνω και σας δωράκι που σκεφτόμουν, τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Κάτι θα βρω. Θα αργήσει λίγο, αλλά κάτι θα βρω, παιδιά. Μπορεί να φταίει και το χρώμα. Το ότι είναι κίτρινο. Απλά ήθελα κάτι έτσι ανοιξιάτικο, κάτι ωραίο, κάτι φωτεινό. Η μπλούζα μου αρέσει πάρα πολύ. Τουλάχιστον μου είναι η μπλούζα. Το παντελονάκι θα βρω, έλειωσα το έχω για το σπίτι μέσα, δηλαδή δεν θα το πετάξω, θα το αξιοποιήσω κάπως. Αυτά που λέτε, αυτά ήθελα να σας πω, αυτό ήταν το σετάκι το οποίο πήρα, δεν μας βγήκε πάρα πολύ καλό είναι η αλήθεια. Κανονικά έκανε 25 ευρώ το σετ, αλλά το πέτυχα σε μια προσφορά για τη μέρα της γυναίκας στα 20 ευρώ, μαζί με τα μεταφορικά όμως ήρθε 25, αλλιώς κανονικά θα ήταν 30. Που έκανε 25 και σύντα μεταφορικά 5 ευρώ κτλ. Οπότε μπορεί να φταίει το χρώμα. Αν το έπαιρνα σε μαύρο, σε ροζ που το είχε, σε μπλε, σε γαλάζιο, μπορεί να ήταν λίγο διαφορετικά. Μπορεί το κίτρινο, γενικά το κίτρινο και το άσπρο, τα κάνει αυτά. Αλλά και σαν άσπρο που την είχε, δηλαδή πόσο πιο πολύ θα διαφάνιζε, δεν ξέρω είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, δεν είχα ξαναψωνίσει από αυτή τη σελίδα, οπότε δεν ξέρω γενικά τι ποιότητα έχει και τέτοια. Η μπλουζίτσα σας λέω, μ' αρέσει. Η φόρμα έγινε αυτό το θεματάκι. Αυτά που λέτε. Τουλάχιστον θα φορέσω σήμερα αυτή την μπλουζίτσα. Και θα βάλω και τζινάκι από κάτω. Και θα με μια χαρά. Εν τω μεταξύ και ο μπέμπις τα κιτρινάκια του είναι σήμερα. Και σκουφάκι κίτρινο και παντελονάκι. Μόνο το κορμάκι δεν είναι κίτρινο. Και μαμά στα κίτρινα έτσι να είμαστε ασορτοί. Να δώσω εδώ πέρα ο μπεμπίνος, μόλις έφαγε. Παιδιά, πεινάω πιο πολύ από την εγκυμοσύνη. Τουλάχιστον δεν παίρνω κιλά. Μόνο στα ίδια. Τώρα με το θυλασμό αυτά δεν μου τα είπατε.
Αυτά δεν μου τα είπατε για το θυλασμό. Το έχω ρίξει τα μήλα. Τι να κάνω. Λοιπόν, έβαλα ενυδατική προσώπου, ενυδατική ματιών, κονσίλερ μόνο, για τα μάτια είναι ένα χάλι από κάτω, make-up δεν έβαλα τίποτα, μάσκαρα. Αυτά θα βάλω μετά και ένα κάτι εδώ πέρα στα χείλη και έτοιμη. Τελικά, αφού το έχω κατεβάσει, τέλος πάντων, τελικά έβαλα φορμίτσα εδώ πέρα, να είμαι άνετη, να μην είμαι με το τζιν. Γιατί δεν ξέρω, δεν ήθελα να πιέζουμε τώρα με το τζιν. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω. Θα λίγο έξω, μιας και εντάξει ο καιρός συννεφιά, αλλά είναι ωραία ημέρα, δεν κάνει κρύο εννοώ. Λοιπόν, α, και με το κρύο γενικά δεν έχω θέμα, μου αρέσει το κρύο. Λοιπόν, ακούω μπεμπίνο. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω. Θα πάμε στον παιδότοπο. Σας είπα θα πάμε στον παιδότοπο, δεν σας το είπα, δεν θυμάμαι. Σας είπα ότι θέλουμε να βγούμε. Λοιπόν, θα πάμε παιδότοπο με ένα φιλικό ζευγάρι όπου είχαμε γεννήσει μαζί τη Λιδία. Δηλαδή, είχα κάνει εγώ τη Λιδία, είχαμε γνωριστεί στο νοσοκομείο, είχε κάνει εκείνη το αγοράκι της. Είχε και ένα κοριτσάκι ήδη και έχει κάνει κι άλλο ένα κοριτσάκι τώρα. Ώσπου να κάνω εγώ τον μπέμπι, είχε κάνει. Βασικά πριν μην έγκυσε, είχε κάνει άλλο ένα κοριτσάκι εκείνη. Και θα βρεθούμε λοιπόν σήμερα να πάμε στον παιδότοπο, να πατήσουμε τα ζουζούνια μας, να πιούμε κι εμείς ένα καφέ και να χαλαρώσουμε λιγάκι. Εγώ θα έχω τον μπεμπίνο, εντάξει, αλλά ο μπεμπίνος θα φάει. Θα πάω μετά στον παιδότοπο πίσω μέσα που έχει να τα αλλάξει τα μωράκια. Θα πάω πάλι να κάτσω. Γενικά πιστεύω ήσυχα θα είναι, ήσυχος είναι ο μπέμπις. Η Λιδία θα κάτσει να παίξει μέσα και αυτά χαίρεται πολύ στους παιδότοπους. Κυκλοφορία στην Τριντερίτιδα μας είχε πει και ο παιδίατρος. Και γενικά δεν πολύ πάω ακόμα, βλέπετε, παιδότοπους και αυτά. Είναι χειμώνας και δεν θέλω. Μην κολλήσει κάτι και ταλαιπωρηθεί εκείνη, ταλαιπωρηθώ εγώ, ταλαιπωρηθεί ο μπέμπις, δεν με κολλήσει και ταλαιπωρηθούμε όλοι. Αλλά δεν γίνεται να κάτσουμε κλεισμένοι σε ένα σπίτι συνέχεια. Δηλαδή θα κάτσεις και στο σπίτι, αλλά θες να πας λίγο και έξω, να ξεσκάσει και το παιδί, να ξεσκάσουμε κι εμείς. Και που λέτε, θα πάμε. Και βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πριν γεννήσω, πάλι φοβόμουν να μην αρρωστήσουμε. Είχαμε πάει στα γενέθλια που είχε κάνει η κουμπάρα στα παιδιά της. Δεν είχαμε αρρωστήσει, ήμασταν μια χαρά και πολλά παιδάκια και αυτά. Και τώρα ελπίζω πάλι να πάνε όλα καλά. Ναι, δεν γίνεται να κάτσουμε άλλο μέσα, ρε παιδιά. Πόσο. Θα μου πει την Κυριακή και πήγατε παιδική χαρά. Εντάξει, γενικά ακόμα είμαι ούτε 20 μέρες δεν έχω κλείσει που έχω γεννήσει. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να κάτσω και συνέχεια μέσα, δηλαδή έκατσα και στην εγκυμοσύνη αρκετά, γιατί δεν μπορούσα να κάνω και πάρα πολλά πράγματα και να βγαίνω και συνέχεια και κουραζόμουν και δεν μπορούσα να περπατήσω πολύ και να κουβαλήσω τη Λιδία και πέφτει όλο στον Ανέστη και γενικά παρόλα αυτά βγαίναμε όμως. Αλλά όχι συνέχεια αυτό. Λοιπόν, και ήταν και χειμώνα στην εγκυμοσύνη οι περισσότεροι μήνες. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Οπότε θα βγούμε να πάμε στον παιδότοπο με το ζευγάρι που σας είπα. Θα κάτσουμε να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Ο Ανέστης έχει σχολάσει ήδη, αλλά έχει κάτι δουλίτσες. Είναι 3 η ώρα και θα έρθει σε κανένα μισά ώρα και θα είναι σπίτι. Τι άλλο ήθελα να σας πω, που ξεχνάω τώρα. Να πρώτο έχω ανάψει και θερμοσύφωνο να κάνει ένα μπανάκι. Εγώ και η Λιδία έχουμε φάει, να φάει και ο Ανέστης. Και μετά, εγώ έπρεπε να ετοιμαστώ ήδη, γιατί μια ωρίτσα θα με φάει, πώς το λένε, η άντληση πάλι και όλα αυτά, μαζί με τον μπέμπι, να τον αλλάξω, να τον ταΐσω και όλα αυτά. Και που λέτε, να είμαι εγώ έτοιμη, να μην τρέχω τελευταία στιγμή. Θα βγάλω τώρα και τα ρουχαλάκια της Λιδίας, να κάτσει να τα φορέσει ο Ανέστης και είμαστε μια χαρά κομπλέ. Τα νύχια μου, παιδιά, κοιτάγα τώρα. Σπάνε. Και τα τρώω κι εγώ. Σπάνε γιατί το σβέστιο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μου είπε ο γιατρός πει ένα σβέστιο. Συνέχισε το σβέστιο, αλλά παιδί είναι χάλια, εγώ δεν το πίνω. Τέλεια. Ήρθε και ο Ανέστης, τον άκουσα τώρα που κατέβηκε κάτω. Πήγε και Lidl, οπότε θα σας δείξω τι πήρε, έτσι μια στα μπαμ μπαμ, δύο πραγματάκια πήρε. Και πάω μέσα, γιατί είναι 3,5 ώρα που σας είπα ότι ήρθε, 4 παρά λοιπόν θα μπω μέσα, να αρχίζω εγώ να αντλώ, να ετοιμάζομαι και τα λοιπά με τον baby, 4 και κάτι να φάει.
Να ντυθεί μετά η Λιδία και 5 ώρα, 5 παρά βασικά, να ξεκινήσουμε, να έχουμε ετοιμαστεί σε όλα και να ξεκινήσουμε να πούμε στον παιδότοπο γιατί 5 ώρα έχουμε κανονίσει. Τρόμαξα. Λοιπόν, θέλαμε μπανάνες, θέλαμε χυμουδάκια για τη μικρή και θέλαμε και ένα πακέτο πάνες αυτό εδώ πέρα που ήδη παίρνουμε. Και λέμε μετά από αυτό το πακέτο να το σταματήσουμε το 2-5 κιλά και να πάρουμε, να ξεκινήσουμε βασικά αυτό το 4-8 κιλά. Γιατί λίγο τον στενεύει, λίγο του κάνει κάτι κοκκινάκια ενώ η πάνα στα μπουτάκια. Οπότε λέμε πάρε το μεγαλύτερο το νούμερο. Εδώ πέρα ήμασταν πριν μπούμε στο αυτοκίνητο για να φύγουμε. Αυτό το καθισματάκι, το αυγό βασικά, το πήρα για να το έχουμε πλά να κάτσει στον παιδότοπο. Στο μάξι έχουμε άλλο. Εδώ πέρα είμαι και εγώ, με βλέπετε. Και μετά πήγαμε στον παιδότοπο. Ο Μπεμπίνος ήταν δίπλα στο καθισματάκι που είδατε και πριν. Και κάτσαμε εδώ πέρα, πιάναμε μιλξέα και εγώ. Εδώ είμαι πάλι. Είναι 10 παρά 10 η ώρα. Τώρα σας ξαναμιλάω, τώρα βρήκα λίγο χρόνο. Λοιπόν, το βιντεάκι έφτασε στο τέλος, το όπως καταλαβαίνετε. Από τον παιδότοπο φύγαμε 7 παρά 20 πες. Έκλαιγε, δηλαδή δεν ήθελε να φύγουμε. Έκλαιγε και το ένα το παιδάκι από το ζευγάρι που είχαμε βγει, που είναι ήδη ηλικία με τη Λιδία. Έσκουζε εκείνο, έσκουζε η δικιά μας. Πολύ ωραία. Εντάξει, είναι η ηλικία τους, εννοείται. Και φύγαμε 7 η ώρα, 7 παρά 10, 7 παρά 5, είμαστε σπίτι. Ταΐσα τον μπέμπι, άντλησα, έβαλα για ύπνο και Λιδία και μπέμπι ταυτόχρονα. Είχα στο ένα χέρι αγκαλίτσα τη Λιδία και στο άλλο χέρι αγκαλίτσα του μπέμπι. Τον κούναγα λίγο έτσι για να κοιμηθεί πριν το βάλω στην καλαθούνα του. Και εκείνη τη στιγμή όση κούραση και να είχα, ενώ συγκρίνια γενέχεια πριν η Λιδία και να, εντάξει, και νεύρα έχουμε και εμείς οι γονείς ώρες, εντάξει, λέμε πρέπει να φύγουμε, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δεν κρατάω νεύρα και τέτοια γενικά με τα παιδιά, αλλά θέλω να σας πω ότι άνθρωποι είμαστε, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή που τα είχα αγκαλιά και τα δύο, απλά χαμογέλαγα και ήμουν έτοιμη να συγκινηθώ και απλά ήταν γεμάτη η αγκαλιά μου. Και ένιωθα τέτοια ευτυχία. Είχα το ένα στο ένα χέρι, το άλλο στο άλλο χέρι, τα κίνηζα και νιώθα πλήρης. Ένιωθα πλήρης. Που και τον Ανέστη, ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να έχω αγκαλιά τον Ανέστη, να έχω αγκαλιά τη Λιδία, να είμαι εγώ στη μέση, ξέρω εγώ, και να κοιμίζουμε τη Λιδία έτσι. Όταν όμως είναι τα ζουζούνια σου, τα παιδάκια σου και συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω, ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Τέτοια συγκίνηση, τέτοια αγάπη, τέτοια συναισθήματα εκείνη τη στιγμή. Και ένιωσα πλήρης, ένιωσα πολύ υπέροχα. Δεν ξέρω τι συναισθήματα είναι αυτά. Πρώτη φορά τα βιώνω. Με δύο παιδιά είναι λες και με τα δύο τα παιδιά. Ήθελα δύο παιδιά γενικά. Δεν ήθελα παραπάνω. Όταν σκεφτόμουν θα κάνω και ένα δεύτερο, ήμασταν στο θα. Αλλά ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα δεύτερο που σας έχω πει. Ήταν το εκεί που θα νιώθαμε υπέροχα, ξέρω εγώ, και με το δεύτερο. Ότι ολοκληρωθήκαμε, αυτό εννοώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, που λέτε, 7 η ώρα και κάτι είχα τελειώσει με όλα αυτά και 7 και 20 τα κοίμιζα, φανταστείτε, γιατί άντλησα και έβγαλα κατευθείαν μπόλικο καλατάκι 90 ml, οπότε σταμάτησα. Με το τάισμα του τώρα. Τώρα σε ένα 5 λεπτό είναι να ξυπνήσει να φάει. Κλείνει τρίωρο. Οπότε θα σηκωθεί σε λιγάκι να φάει. Τον κοίταξα τώρα και έκανε την πιπίλα του. Έτσι ξέρω εγώ. Όπως τα κάνουν τα μωράκια. Και οπότε θα ξυπνήσει σε λίγο. Και τι άλλο ήθελα να σας πω. Ήρθε και η κουμπάρα μας. Έκατσε λίγο εδώ πέρα και έφυγε. Αυτά. Τώρα θα κάτσω να ταΐσω μπεμπί, να αντλήσω κλασικά την κλασική ρουτίνα και μετά θα κάτσουμε κάνα μισοράκι με τον Ανέστη και θα πάω και εγώ να κοιμηθώ ένα όσο έχει μείνει, ένα 2 ώρα, μια μισή ώρα μέχρι πάλι το επόμενο του τάισμα. Αυτά και
Και σας αφήνω. Αυτό ήταν το βλογκάκι μας. Πάλι βγήκε λίγο έτσι μεγαλούτσικο. Σας πήρα όμως Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη σήμερα μαζί μας. Θα ανοίξω κάποιο άλλο βλογκάκι, ξέρω εγώ, άμα είναι αύριο. Να σας πάρω πάλι λίγες μέρες μαζί. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας άρεσε. Να σας κράτησα έτσι ωραία παρεούλα. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που μου στέλνετε. Οι συζητήσεις που κάνουμε στο Instagram και όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα καλά σας λόγια. Με γεμίζετε ευχές και αγάπη και είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας αφήνω να περνάτε όμορφα. Να χαμογελάτε, όπως σας λέω κάθε φορά. Και τα λέμε σύντομα, 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 πάρα πολύ σύντομα σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.